Πολιτική Επιτροπή Νέας Σμύρνης της Λαϊκής Ενότητας διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα οι εξελίξεις της συντάξης στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, με κεντρικούς ομιλητές τον εργατολόγο και πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Ρωμανιά και την νομικό και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας Δέσποινα Σπανού. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι μην νομίζετε ότι υπάρχει ένας συνταξιοδοτικός νόμος ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα, σε αυτά τα 2,5 περίπου 3 χρόνια, έχουν ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή 18 συνταξιοδοτικοί νόμοι. Με χαρακτηριστικό στοιχείο ότι ο κάθε μεταγενέστερος τροποποιεί ή καταργεί τον αμέσως προγενέστερο. Πρόκειται, όπως εγώ συνηθίζω να το ονομάσω, για σειρά γονατογραφημάτων. Είναι νόμοι γραμμένοι στο γόνατο, δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια κάποιας θεμελίωσης αυτών που νομοθετούνται, με αποτέλεσμα να είναι όλα στον αέρα. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Ρωμανιά, εργατολόγο και πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει δεσμευθεί για ακόμα μια φορά στους δανειστές για μειώσεις στις συντάξεις έως 18%. Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία αντέχει άλλες μειώσεις? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο αν αντέχει ή αν δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις της με βάση τα δικά της πολιτικά κριτήρια. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, πλησιάζει ο Δεκέμβριος. Γιατί η νέα νομοθεσία που έχει θεσπιστεί έχει πλέον προβλέψει, έχει καθορίσει, έχει δεσμεύσει την ελληνική πλευρά ότι από την 1η του Γενάρη του 2019 θα έχουμε νέα μείωση στις συντάξεις. Προσέξτε, νέα μείωση στις συντάξεις. Θα πάρουμε δηλαδή, όπως λέει ο νόμος, τις καταβαλλόμενες, αυτές που είναι ήδη τσεκουρωμένες με τα δύο πρώτα μνημόνια και επ' αυτών θα υπολογίσει τη νέα μείωση. Επειδή έχουν λεχθεί διάφορα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η νέα μείωση σημαίνει ότι θα καταργηθεί ολόκληρη η προσωπική διαφορά. Ποια είναι η προσωπική διαφορά? Οι άνθρωποι που έχουν φύγει με σύνταξη μέχρι τις 12 του Μάη του 2016, οι παλιοί συνταξιούχοι, 2.700.000 συνταξιούχοι, έχουν πάρει τη σύνταξή τους με βάση την νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο που έφυγαν. Ένας Φερρυππίν που έχει φύγει προ 30 ετών από οποιοδήποτε ταμείο, πήρε τη σύνταξή του με βάση την νομοθεσία που ίσχυε από το ταμείο που έφυγε, τον καιρό που έφυγε. Ο νόμος προβλέπει τώρα ότι η σύνταξη αυτού του ανθρώπου θα ξαναυπολογιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου, με τον καινούριο νόμο. Και θα είναι βέβαια μικρότερη. Αυτή η διαφορά μεταξύ της παλιάς, του παλιού τρόπου υπολογισμού και του καινούριου ονομάζεται προσωπική διαφορά και αυτή καταργείται. Δεν καταργείται το 18% της προσωπικής διαφοράς. Καταργείται ολόκληρη η προσωπική διαφορά. Καταργείται το 100% της προσωπικής διαφοράς. Αλλά λέει ο νόμος ότι σε περίπτωση που αυτό το 100% ξεπερνάει το 18% της κύριας σύνταξης και το 18% της επικουρικής, τότε περιορίζεται από την 1η του Γενάρη του 2019 η μείωση στο 18%, επαναλαμβάνω, της σύνταξης. Όχι της προσωπικής διαφοράς. Η προσωπική διαφορά καταργείται ολόκληρη εκτός αν ξεπερνάει το 18% της σύνταξης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν Φερρυππίν ένας έχει σύνταξη 1.000 ευρώ, θα έχει νέα μείωση 180 ευρώ. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είχε πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, μπορεί να είχε σύνταξη με τα προηγούμενα, να είχε στην αρχή σύνταξη 1.500 ευρώ, και με τα δύο πρώτα μνημόνια η σύνταξή του από τα 1.500 να έπεσε στα 1.000, τώρα δεν θα πάρουμε για βάση, σύμφωνα με τον νόμο, τα 1.500 που είχε τότε, αλλά θα πάρουμε για βάση στα 1.000. Δηλαδή είναι νέα πρόσθετη μείωση αυτή την οποία θα υποστεί ο κόσμος από την 1η του Γενάρη του 2019. Έχουμε λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Και επειδή διάφορα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν κατά καιρούς και μας λένε θα δούμε τι θα γίνει, το είπε ο Υφυπουργός Εργασίας, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου κτλ. Ξεκαθάρισε το τοπίο ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας, ο Τσακαλώτος, ο οποίος μετά την συζήτηση που είχε με τους δανειστές στο Χίλτον, βγήκε και μας είπε ότι ό,τι έχει νομοθετηθεί θα εφαρμοστεί. Δηλαδή η νέα μείωση, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η του Γενάρη του 2019 θα γίνει. Όπως θα γίνει επίσης και η μείωση στα φορολογία του, αλλά αυτό θα γίνει από το 2020, από την 1η του Γενάρη του 2020 και πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Αυτό με τον επανυπολογισμό
Δημήτρη ήμασταν πριν από 2 μήνες, 3 στις Βρυξέλλες. Και όταν τους είπαμε ότι στην Ελλάδα ο συνταξιούχος που έφυγε πριν από 30 χρόνια θα υποστεί επανυπολογισμό της σύνταξής του με τον καινούριο τρόπο, μας είχαν περιτριγυρίσει και μας έγανε «Είναι δυνατόν». Το καταλάβαμε καλά. Δεν το χωνεύουνε. Θυμάσαι, Δημήτρη, την Ισπανίδα που έλεγε το κατάλαβα καλά. Στην Ελλάδα γίνεται αυτή η δουλειά. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα προηγούμενο που δεν το είχαν ούτε οι προηγούμενοι. Και να πω ακόμα κάτι. Χθες το πρωί σε ένα κανάλι, στο Γιώργο τον Αθιά, είπα το εξής. Στο πακέτο που μας δώσανε οι δανειστές, η Τρόικα, που μας λέει τι θέλει για το ασφαλιστικό, περιλαμβάνεται και ένα κεφάλαιο που λέει ότι θα πρέπει να συνδεθεί, ακούστε, πρέπει να συνδεθεί η εξέλιξη των συντάξεων σύμφωνα με την εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Προσέξτε τι λέει, ότι πληρώνεις μία ασφαλιστική εισφορά και η σύνταξή σου σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται με βάση την εισφορά που πλήρωσες και τα χρόνια που έχεις. Και σου λέει τώρα εδώ όχι, θα υποστείς την μείωση με βάση την εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Μαζί μας έχουμε τη Δέσποινα Σπανού, νομικό και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας και ομιλήτρια απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αναφερθήκατε στις συνθήκες φτώχειας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη για μια συνολική σύγκρουση? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι έτοιμη για μια συνολική σύγκρουση, γιατί η καταστροφή έρχεται σιγά σιγά. Αναφέρθηκα, ας πούμε, στη γύρανση του πληθυσμού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή η Ελλάδα είναι, το αναφέρουν μάλιστα και διεθνείς οργανισμοί, ανεξάρτητα από ποια πλευρά, όσα κτλ. Έχει το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα. Και αυτό γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των νέων ανθρώπων φεύγει στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Δεν μπορεί να βρει δουλειά εδώ, η μισθή είναι πάρα πολύ μικρή, έχει διαλυθεί η παραγωγική βάση, τα πάντα. Και το δεύτερο, ότι έχει, η μία πλευρά είναι αυτή, και δεύτερον ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, δεν τελειώνει η καταστροφή. Θα έχουμε και νέες μειώσεις στις συντάξεις, θα έχουμε και νέες μειώσεις στους μισθούς, θα έχουμε διάλυση, οι μικρές επιχειρήσεις κλείνουν διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα στην αγορά. Επομένως, αν δεν το δει σε μια προοπτική, δηλαδή ζούμε 10 χρόνια πριν αρχίσει αυτή η διαδικασία, θα έλεγε κανείς ότι εντάξει ρε παιδάκι μου, κανένα κακό δεν κρατάει για πάντα κτλ. Κρατάει όμως, αν αυτά τα πράγματα, αυτοί οι νόμοι που ψηφίστηκαν θα εξακολουθούν να ισχύουν. Κρατάει. Γιατί δεν σου δίνει καμία δυνατότητα. Μόνο για γκαρσόν και οι προσλήψεις που γίνονταν, δείτε από στοιχεία εργάνη και τα λοιπά, γκαρσόνια είναι. Λοιπόν, ο τουρισμός όμως δεν μπορεί να είναι ποτέ η μοναδική πηγή, η μοναδική παραγωγική διαδικασία, αν το βάλω σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι παραγωγική, και η μοναδική πηγή εισοδήματος σε μια χώρα. Βλέπουμε ότι οι νέοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ακόμα, απογοητευμένοι ίσως από αυτό που βλέπουν σε σχέση με το συνταξιοδοτικό, ταμεία που ουσιαστικά οδεύουν στη χρεοκοπία μελλοντικά, γυρνάνε προς τη μαύρη εργασία. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν 3 λόγοι για τη μαύρη εργασία. Πρώτον, η ανεργία, δηλαδή ο εργοδότης μπορεί να τον εκβιάσει. Κάλιστα, να πει εντάξει, ας πούμε. Δεύτερον, οι εισφορές είναι τόσο μεγάλες που γίνονται πλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή είναι κίνητρο για εισφοροδιαφυγή. Καταλάβατε. Και σου λέει, και τρίτον, φυσικά, επειδή βλέπει όλο αυτό το καθεστώς που δεν υπάρχει τίποτα σταθερό, και σου λέει, βλέπει τον πατέρα του, ας πούμε, ο οποίος είχε πληρώσει 40 χρόνια και ο οποίος δεν παίρνει σύνταξη. Και λέει, έλα μου, ποιος πεθαίνει, ας δω τώρα πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα και βλέπουμε στο μέλλον. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι ποτέ έτσι. Τα προβλήματα θα παρουσιαστούν και στο μέλλον. Δηλαδή είναι ανάγκη. Απλώς ζούμε σε ένα καθεστώς, είμαστε ένας λαός που είμαστε σε ομαδική κατάθλιψη, σε ομαδικό πανικό σε σχέση με το μέλλον. Αποφεύγουμε να δούμε το πρόβλημα μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής, πιστεύοντας ότι είναι η στίχη του Βάρναλη. Δειλή, μοιραία και αβουλή αντάμα, προσβλέπουμε ίσως ένα θάμα. Αλλά επειδή το θάμα θα γίνει μόνο με τις δικά μας χέρια, πιστεύω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα για να μπορούμε να έχουμε προοπτική στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Επιλογή. Υπάρχουν έσοδα που μπορούν να δοθούν και από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία.
και από την πρόστιμα από την εισφορά διαφυγή που ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία και από τα τυχερά παιχνίδια που ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία και από τα κέρδη των τραπεζών που ένα ποσοστό να πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά είναι μέτρα, κοινωνικοί πόροι υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχουν κοινωνικοί πόροι σε όλα τα επίπεδα. Από την πολιτική εκδήλωση με θέμα οι εξελίξεις στις συντάξεις που διοργάνωσε η Πολιτική Επιτροπή Νέας Μύρνης της Λαϊκής Ενότητας για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.